Στην ίδια ενότητα, κύριε Πρόεδρε, στην ενότητα της φορολόγησης, ο χρήστης κύριος Αντώνης Κοτζαμανίδης ρωτάει τι γίνεται με τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες βασίζονται στην εισφόρο αποφυγή για να επιβιώσουν. Πώς μπορεί να χειριστεί ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό το πρόβλημα? Αναφέρεστε στις εισφορές για το ασφαλιστικό σύστημα. Για το ασφαλιστικό σύστημα, βεβαίως, ναι. Κοιτάξτε, εμείς στην Θεσσαλονίκη εξαγγείλαμε στο δεύτερο πυλώνα μας, που αφορούσε την άρση της καταστολής στην πραγματική οικονομία, ένα σχέδιο για την επανεκκίνηση της πραγματικής οικονομίας. Το σχέδιο αυτό αφορούσε και τα χρέη προς τράπεζες, και τα χρέη προς το δημόσιο, και τα χρέη προς ασφαλιστικούς φορείς. Μάλιστα, μιλήσαμε για την ανάγκη και σχεδιάζουμε τη δημιουργία επιτροπών εξώδικου διακανονισμού, με την συμμετοχή και των ασφαλιστικών ταμείων, ώστε ο κάθε πολίτης να μην έχει δύο και τρία διαφορετικά κέντρα με τα οποία θα συναλλάσσεται, ώστε να καθοριστούν οι δυνατότητές του να μπορεί να μπει σε μια συνολική ρύθμιση. Και από αυτή τη συνολική ρύθμιση, για όλα τα χρέη, βάζουμε ως όριο, το οποίο θα καθορίζει και το όριο των δόσεων, το 30% του εισοδήματος. Κανένας να μην δίνει πάνω από το 30% του εισοδήματος. Όσοι επιβεβαιωμένα δεν έχουν εισόδημα, εντάσσονται στη διαδικασία της ρύθμισης, παίρνουν ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα. Δεν θέλουμε κανένα έξω από την παραγωγική διαδικασία, κανέναν πολίτη χωρίς τη δυνατότητα περίθαλψης, γιατί αυτό είναι στοιχειώδες ζήτημα ανθρωπισμού. Και βοηθάμε έτσι αυτούς τους ανθρώπους να έχουν παραγωγική δραστηριότητα ώστε να αποκτήσουν εισόδημα για να ενταχθούν από την επόμενη χρονιά στη ρύθμιση. Αυτή είναι η λογική μας. Μιας και το θέλετε, και λοιπόν, όχι η εισφορά αποφυγή. Τώρα, υπάρχουν και ορισμένες ειδικές περιπτώσεις, ιδιαίτερα σε μικρομεσαίους επαγγελματίες, όπου έχουν σωρευτεί χρέη του παρελθόντος. Εκεί θα εξετάσουμε και την πρόταση που έχουν καταθέσει οι φορείς των μικρομεσαίων επαγγελματιών για κεφαλαιοποίηση των προηγούμενων χρεών και ένταξή τους κανονικά στη δυνατότητα να αποπληρώνουν τις τρέχουσες εισφορές. Και με τις επιχειρήσεις, κύριε Πρόεδρε, οι οποίες έχουν ήδη χρεοκοπήσει, αλλά οι εργαζόμενοι τους επιθυμούν να τις αναλάβουν, όπως έχει γίνει στο παρελθόν με τη Βιομέ, για παράδειγμα, ρωτάει ο χρήστης Πολύφημος, θα θεσμοτηθεί η αυτοδιαχείριση χρεοκοπημένων επιχειρήσεων? Μπορούν να δοθούν κίνητρα στους εργαζομένους να τις αναλάβουν? Ναι, το εξετάζουμε αυτό. Δεν ήταν βέβαια στις προγραμματικές δηλώσεις της Θεσσαλονίκης, αλλά το εξετάζουμε. Σκοπεύουμε να δώσουμε τέτοια κίνητρα. Όπως επίσης θεωρούμε ότι ένας πολύ σημαντικός τομέας που πρέπει να αναπτυχθεί είναι ο λεγόμενος κοινωνικός τομέας της οικονομίας. Αντιλαμβάνεστε βέβαια ότι όλα αυτά θα γίνουν μέσα από μια διαδικασία ανοιχτής κοινωνικής διαβούλευσης και διαλόγου. Να περάσουμε λοιπόν, παρακαλώ, στην επόμενη ερώτηση. Μα τώρα ήδη μου κάνετε τρεις σε μία, έτσι. Ναι, αλλά είναι αυτές που έρχονται, όπως τις συντάσσει και τις διαλέγει η ομάδα των χρηστών του Twitter, που σας έλεγα προηγουμένως, η οποία είναι στο διπλανό δωμάτιο. Λοιπόν, παρόλα αυτά τα τεχνικά προβλήματα δεν μας λείπουν. Επομένως, θα ήθελα να περάσουμε σε ένα πανευρές θέμα, το οποίο όμως δεν έχει να κάνει με τα φορολογικά, έχει να κάνει με τη διαφθορά. Και ρωτάει ο χρήστης ή χρήστης Athens by Night, ποια είναι τα τρία πρώτα μέτρα που θα πάρετε για την πάταξη της διαφθοράς στο δημόσιο τομέα? Είναι κλασικό θέμα. Πολλοί κόσμοι ανησυχεί για τη διαφθορά και εννοούν και τη μικροδιαφθορά, από ό,τι καταλαβαίνω. Καταρχάς, εξαγγείλαμε στο διαρκές συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ τις προτεραιότητές μας για τις μεταρρυθμίσεις στον δημόσιο τομέα, για την πάταξη της διαφθοράς, για την αντιμετώπιση χρόνιων προβλημάτων, δυσλειτουργιών που αφορούν το δημόσιο τομέα. Το πρώτο, λοιπόν, που θα θεσμοθετήσουμε είναι την δημιουργία μέσα στο κυβερνητικό σχήμα μιας κατάλληλης διοικητικής δομής, ώστε οι ελεγκτικοί μηχανισμοί να περάσουν στην ευθύνη του Πρωθυπουργού. Πιστεύουμε ότι τόσο η σωστή λειτουργία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, όσο και η προσπάθεια να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε το μαύρο πολιτικό χρήμα,
είναι ενταγμένες μέσα σε ένα συνολικό σχεδιασμό που αν υπάρχει πολιτική βούληση μπορεί να αποφέρει σημαντικά αποτελέσματα. Ξέρω ότι ενδεχομένως οι... πώς να τους πω τώρα, όχι τηλεθεατές... Οι χρήστες του Twitter. Οι χρήστες του Twitter να ενδιαφέρονται περισσότερο για το πώς θα τιμωρηθούν οι ένοχοι. Εμείς ενδιαφερόμαστε περισσότερο για το πώς θα σταματήσει το πάρτι. Είναι το θέμα της τιμωρίας ένα θέμα πολύ σημαντικό. Κατά την γνώμη μας όμως, το σημαντικότερο είναι να σταματήσει το πάρτι που έγινε όλα τα προηγούμενα χρόνια της ανάπτυξης και συνεχίστηκε έως σήμερα, τα χρόνια δηλαδή του μνημονίου και της κοινωνικής λαϊλασίας. Και αυτό το πάρτι έχει να κάνει με τις προμήθειες του δημοσίου, αυτό το πάρτι έχει να κάνει με τους εθνικούς εργολάβους, αυτό το πάρτι έχει να κάνει με τη λειτουργία του τραπεζικού συστήματος και με τα δάνεια που δίνει ή δεν δίνει, αυτό το πάρτι έχει να κάνει με την φοροαποφυγή και τη φοροδιαφυγή, την απόκρυψη. Να σας πω μονάχα δύο ενδεικτικά στοιχεία. Τα περίφημα εμβάσματα προς το εξωτερικό. 2.470 περίπου. 24.700 περίπου. Ξέρετε, μέσα στα 2,5-7 χρόνια, από αυτά τα 25 περίπου χιλιάδες περιπτώσεις, για πόσες έγινε προχώρησε ο έλεγχος. Περίπου 370. Από αυτές τις περιπτώσεις, στις 370, υπήρξαν περίπου 240 εκατομμύρια ευρώ νέοι φόροι που κυρώθηκαν και εισπράχθηκαν από το ελληνικό δημόσιο. Γιατί δεν προχώρησε ο έλεγχος και στις 25 περίπου χιλιάδες περιπτώσεις. Αν προχωρούσε με τους ίδιες, με τον ίδιο κατά μέσο όρο, την ίδια κατά μέσο όρο αντιστοιχία, θα είχαμε εισπράξει στο Δημόσιο Ταμείο 4,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Να σας πω ένα άλλο παράδειγμα. Η περιβόητη, η περίφημη, εν πάση περιπτώσει, λίστα Νικολούδη, που αφορά την καταπολέμηση του μαύρου, του ξεπλήματος μαύρου χρήματος. Ο έλεγχος, δηλαδή, περίπου 3.000 πολιτών, ο έλεγχος του πόθεν έσχεσης τους σε σχέση με τις καταθέσεις τους. Προκύπτει ένα ηλικιώδες ποσό διαφοράς ανάμεσα σε αυτά που έχουν δηλώσει και σε αυτά που κατέχουν. Γιατί δεν προχώρησε ποτέ τίποτα σε όλα αυτά? Δεν προχώρησε ποτέ τίποτα σε όλα αυτά γιατί η κυβέρνηση και η Τρόικα δεν είχαν πρόθεση, πολιτική βούληση να αντιμετωπίσουν τη διαφθορά, τη φοροδιαφυγή, τη φοροαποφυγή. Χρειάζεται λοιπόν μια κυβέρνηση που επιτέλους δεν θα είναι δεσμευμένη από κανέναν για να προχωρήσει σε αυτές τις συγκρούσεις. Για να έχουμε τη δυνατότητα να υλοποιήσουμε σε συνθήκες δημοσιονομικής ισορροπίας, έτσι όπως εξαγγείλαμε στο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, τις άμεσες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση ανθρωπιστικής κρίσης, τον πρώτο πυλώνα, για να μπορέσουμε να δώσουμε ανάσα και να απαλύνουμε τις μεγάλες πληγές που έφερε το μνημόνιο στην ελληνική κοινωνία. Άρα για μας η καταπολέμηση της διαφθοράς είναι η σημαντικότερη προτεραιότητα.